Ένα πάμε. Όσο για τον Bayern Ατλέτικο, μάγκα, δεν βλέπω και κοντά, πήγα 47 χρονών, στα 48, ξέρεις, μετά τα 40 ο άντρας έχει πρεσβειοποία. Και αυτό το γυαλί για να μην το χάνω, γιατί είμαι μαλάκας, είμαι τσαπατζούλης. Χάνω τα πράγματά μου, το αμάξι το έχω κάνει γραφείο. Κάτσε να κλείσω και τη μηχανή, μην καίμε και βενζίνη πολύ, το κόρτο μπακέει πολύ, να ξέρεις. Κάτσε να κλείσω και τα φώτα. Λοιπόν, ήταν απογοητευτική Ατλέτικο για ένα ημίχρονο. Αλλά τι έγινε. Δηλαδή δεν μπορούσε να κρατήσει καθόλου την μπάλα. Έκανε την άμυνα εκεί που έκανε, αλλά δεν έβγαινε. Δεν είχε να την κρατήσει, δεν είχε να βγει. Πολύ κακός ο Αγκούστο Φερνάντες, τον έβγαλε μετά. Αλλά αυτός ο πούστης ο προπονητής της Ατλέτικο, περίμενε ο πούστης 90 λεπτά. Πώς είναι ρε πούστη ο πυγμάχος, ο οποίος τρώω ξύλο εγώ από σένα έτσι. Και κλείνομαι και τρώω και πάω στα σκοινιά και εδώ τα χέρια. Και εδώ η μέση και εδώ και εδώ και εδώ τριάρια, διάρια, τεσσάρια να μην τα φάω και αυτό και ιστορίες. Και τρώω και αφήνω να μην φάω τη μύτη και που και που. Και περιμένω σε 7 γύρους 8. Τι περιμένω. Περιμένω να σε βρω ρε μαλάκα ανοιχτό, να σου δώσω μία ανάμεσα στα μάτια και να σε βγάλω νοκάουτ. Αυτό περίμενε αυτός ο πούστης ο Σιμεώνε. Και την πάτησε ο προπονητής της Μπάγκερν, γιατί ενώ έχει το 1-0 και μια ομάδα που έχει 2 χαφ αντί για 3 που έχει αυτός. Δηλαδή υστερεί σε αναλογία 3 εναντίον 2 στα χαφ ο Σιμεώνε, γιατί παίζει 4-4-2. Πολύ ωραία. Δηλαδή τον έχει εύκολο για να γίνει το 2-0 να τελειώνει. Και αυτός παίρνει θάρρος και ανεβάζει Αλάμπα, Πλάτος, Λαμ, Πλάτος, Βιδάλ, Μίλερ, Λεβαντόφσκι στα 5 μέτρα, 7 μέτρα και χάνει την ισορροπία με τον Τζάμπι Αλόνσο. Εδώ χάθηκε όλη η ιστορία. Αυτοί οι τρεις χάσαν την ισορροπία έχοντας το εξάρι του 40 μέτρα μπροστά και σε Πλάτος το Λαμ και τον Αλάμπα πολύ ψηλά, αν θυμάμαι καλά, και έμεινε με τα δύο στόπερ και βγαίνει το 2-2. Πρέπει να βρει και ο Μαρτίνες με τον Μποάντεκ, ο Γκρισμάν με τον Τόρες, 2-2 και τους την κάνουνε. Και γίνεται αυτό που γίνεται, ο πυγμάχος που περιμένει. Δεν λέει Ρόκι Μπαλμπόα. Πατ, πατ, βαρούσε ο Ρώσος. Μπουμ, μπαμ, 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 μπαμ. Έλεγε ο μαλάκας ο Σταλόν, ο φουσκωμένος. Ρόκι Μπαλμπόα, κτλ. Μπαμ! Πάρ τον κάτω το Ρώσο. Αυτό έγινε στο ποδόσφαιρο. Έκανε μια ωραία κίνηση ο μπάσταρδος της Ατλέτικο. Έβγαλε τον. Υστερήσαν τα Αγκούστο Φερνάντες. Έβαλε τον Καράσκο εδώ. Και πέταξε τον Κόκε σαν εσωτερικό δίπλα στον Γκάμπι. Εδώ. Όλη η ιστορία έγινε εδώ. Πήρε τα πάνω του αυτός. Έκανε δηλαδή και αυτή την κίνηση. Ενώ άλλος ο μαλάκας έβγαλε μόνο τον Ντάγκλας Κώστα που δεν είναι μεγάλη απώλεια εδώ να λείπει ο άλλος ο φαλακρός ο Ρομπέν. Έβαλε τον Κομάν. Δεν τράβηξε ούτε αυτός. Και έμεινε μετά το 74 χωρίς άλλη αλλαγή. Πούστη τώρα εκεί που πρέπει να πάρεις το ρίσκο, δηλαδή δεν το παίρνεις. Και πας και ομανεβάζεις εξάρι, διάρι και τριάρι τόσο ψηλά που περιμένει ο μπάσταρδος μία φάση για να σου βγάλει το 2-2. Και δεν παίρνεις τότε το. Και παίρνεις τέτοιο μαλακισμένο ρίσκο και στο 74 που κάνεις το 2-1 και έχεις 15 λεπτά συν 5-20 καθυστερήσεις. Το Τζάμπι Αλόνσο τι τον θέλεις. Το Βιδάλ άστο πιο μπροστά με το Μίλερ. Αυτό τι τον θέλεις. Καταλαβες. Τράβα τον Κόμαν χαφ εδώ. Για να βγαίνει και αυτός. Δεν έκανε μία-δύο κινήσεις, το 2-1 το κάνει 3-1. Κινήθηκε. Κάνε ιδιαίτερη εντύπωση. Παίξανε σημαντικό ρόλο οι κινήσεις των προπονητών. Αυτά έχω να πω και το Champions League, φίλε.